Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24 να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός του διαμερίσματος που έγινε η έκρηξη στους αμπελόκηπους. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η αντιτρομοκρατική. Ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι των τρομοκρατών, πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας. Ρατσιστικά σχόλια του Τραμπ για τον Αντετοκούμπο. Ποιος είναι πιο Έλληνας, αυτός ή εγώ, διερωτήθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος. Επιποδώσει εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον, ανησυχία για βία επεισόδια. Έκτακτο βοήθημα για τους χαμηλοσυνταξιούχους τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για τις μειώσεις φόρων και τον κατώτατο μισθό. Πειρά σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ανάδειξη συνέδρων εν μέσω εντάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ψηφίσετε, δεν θα αφήσουν να είμαι υποψήφιος, δηλώνει ο Κασελάκης. Σκληρή απάντηση από τους 87. Ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγο ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που διαμελίστηκε μετά την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα Γιάφκα των τρομοκρατών στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Είναι μαζί μου η Σοφία Ορφανού. Σοφία, έχεις όλο το ρεπορτάζ για να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες. Όπως ενημερωθήκαμε, Αλεξάνδρα, από αστυνομικές μας πηγές, πρόκειται για έναν 36χρονο γεννημένο στον Πειραιά, όπου κατά το παρελθόν δεν έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές. Ωστόσο, από το αποτύπωμά του, όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων της Europol, στο παρελθόν είχε συλληφθεί στη Γερμανία για επεισόδιο και για τις ακτιβιστικές του δράσεις. Όπως μαθαίνουμε, η διαδικασία κατάφερε να τον ταυτοποιήσουν μέσα από το διαδικασία DNA, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και για ακόμη 3 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσα σε αυτά και ο συλληφθής που σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Σοφία, παραμένεις μαζί μου να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έχεις επιμεληθεί, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος φαίνεται πως είχε σχέσεις με τους τρομοκράτες των Αμπελοκήπων. Ο 31χρονος που πήγε μόνος του στις αρχές λέει στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει ποιοι έμεναν στο εν λόγω διαμέρισμα. Για τρίτη γενιά τρομοκρατών κάνουν λόγο οι αναλυτές, την ώρα που οι έρευνες των αρχών στρέφονται στους πιθανούς στόχους που είχαν βάλει στο μάτι οι τρομοκράτες. Για υπολείμματα τρομοκρατικών πυρήνων έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και ειδικά στην αντιτρομοκρατική. Με ραγδαίους ρυθμούς ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης για τη Γιάφκα των τρομοκρατών στους Αμπελόκηπους. Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής εχθές το βράδυ συνέλαβαν έναν 31χρονο που φέρεται να γνώριζε πολύ καλά τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση και μάλιστα την ώρα της έκρηξης φέρεται να βρισκόταν και κοντά στο διαμέρισμα που ισοπεδώθηκε. Προσήλθε στη Γαδά αυτοβούλος ένας ο οποίος έχει σχέση με μια 30χρονη κοπέλα και ο οποίος ανακρίθηκε από τις ανακριτικές αρχές. Προέκυψαν αντιφάσεις, προέκυψαν λόγοι σύλληψής του και συνελήφθη. Πριν από 15 ημέρες μαζί με την 30χρονη σύντροφό μου πήραμε τα κλειδιά προκειμένου να μείνουμε μαζί στο διαμέρισμα. Η σύντροφός μου μου είπε ότι θα βάλει στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι φίλων της. Η σύντροφός μου όμως έφυγε για μεταπτυχιακό στο Βερολίνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελβετία. Μου είπε να παραδώσω τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που έμεναν στο διαμέρισμα. Την εμπιστοσύνη του στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την εξιχνίαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης και την εξάρθρωση τρομοκρατικών πυρήνων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η κουλτούρα των αντιεξουσιαστών, την οποία πιστεύω ότι για αρκετά χρόνια την ανεχθήκαμε χωρίς να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο για να την περιορίσουμε, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει και σε σκέψεις μία μολότοφ να μετατραπεί σε μία βόμβα. Αστυνομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι αντιμέτωποι με την τρίτη γενιά τρομοκρατών που ετοίμαζαν αυτές τις ημέρες ισχυρό χτύπημα στην Αθήνα. Αυτό που βλέπουν είναι διασύνδεση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου με ποινικούς και παλαιότερους τρομοκράτες. Ναι, φτάνουμε στην τρίτη γενιά τρομοκρατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το διαμέρισμα τρίτου ορόφου της οδού Αρκαδίας είχε παραχωρηθεί μόλις πριν από 15 ημέρες από τον 35χρονο γιο του ιδιοκτήτη που διαμένει στην Ολλανδία σε 30χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με έρευνες, η 30χρονη φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην 33χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ένα στοιχείο που οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα χώρο που θα χρησιμοποιεί το μόνο για προπαρασκευαστικές ενέργειες του τρομοκρατικού χτυπήματος.
Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να φτάσουν στο σχέδιο που είχαν προετοιμάσει οι τρομοκράτες. Ο τρόπος δράσης προηγούμενων τρομοκρατικών οργανώσεων και τα ευρήματα τους οδηγούν στο συμπέρασμα πως το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους ήταν το ορμητήριο για κάποιον κοντινό στόχο που είχαν αποφασίσει να χτυπήσουν. Αν δούμε σε μια ακτίνα τι βρίσκεται και κοντά ποιο κτίριο θα μπορούσε να τους ενδιαφέρει. Βρίσκεται, ναι, βρίσκεται η Ισραηλινή πρεσβεία, βεβαίως. Βρίσκεται η Αμερικάνικη πρεσβεία, βρίσκεται η Γαδά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η διαδικασία, η λογική της δημιουργίας του εκρηκτικού μηχανισμού δείχνει ότι προχωρούσαν για το στόχο τον οποίο είχαν επιλέξει. Ο άνδρας που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι ή αν το περιστατικό συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Πίσω σε εσένα, Σοφία, είδαμε τους πιθανούς στόχους των τρομοκρατών. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη και προφανώς, Σοφία, ερευνούν και το υλικό από τις κάμερες αυτών των πιθανών στόχων των τρομοκρατών. Οι αστυνομικές αρχές, Αλεξάνδρα, και συγκεκριμένα οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει την υπόθεση, κάνουν φύλο και φτερό, όπως μας έλεγαν, το βιντεοληπτικό υλικό έξω από τους πιθανούς στόχους που μπορεί οι τρομοκράτες να είχαν βάλει στο μάτι για να χτυπήσουν. Και συγκεκριμένα αυτό που ψάχνουν είναι ύποπτες κινήσεις ή ακόμη και άτομα που έκαναν κατόπτευση του χώρου, δηλαδή έτσι ένα πείραμα πριν καταλήξουν στο τελικό χτύπημα. Είναι, Αλεξάνδρα, πλούσιο το βιντεοληπτικό υλικό, λόγω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Επιπλέον, όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα τρεις έρευνες σε τρία σπίτια και ένα αυτοκίνητο, όπου μεταξύ άλλων έχουν βρεθεί περισσότερα όπλα και άλλα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ακόμη και ρουχισμός για να μπορέσουν να μεταμφιεστούν. Ακόμη δηλαδή και περούκες, μάσκες και άλλα αντικείμενα που μας εξηγούσαν οι αστυνομικοί. Πάντως, σίγουρα μας έλεγαν ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Εξελίξεις λοιπόν μέσα στην ημέρα. Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παραμένουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο, καθώς 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά σε περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, που βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει όλο το ρεπορτάζ. Να μας πεις, Αλεξάνδρα, περισσότερα για αυτό το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας έκαναν νόημα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταθεματίσει προκειμένου να γίνει έλεγχος. Ο οδηγός που κινόταν με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Αναφέρουμε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν να έρθει στο σημείο ενίσχυση με περιβολικά αλλά και μηχανές της ομάδας Δίας. Ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να ξεφύγουν μπαίνοντας σε ένα καταπλησμό Ρωμά και όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο δέχτηκαν επίθεση από πέτρες και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 αστυνομικοί και ένας να έχει βαθύ τραύμα από δάκωμα σκύλου. Αναφέρουμε ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 προσαγωγές, οι οποίες οι 3 έγιναν συλλήψεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο επίδομα έρχεται τον Δεκέμβριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει φόρους, με τελευταίο όμως τον ΦΠΑ. Προτεραιότητα του Μεγάλου Μαξίμου είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, με φόντο φυσικά και την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027 στα 950 ευρώ. Με το βλέμμα στραμμένο στους οικονομικά ευάλωτους είναι η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει τα στρατηγικά βήματα που θα δώσουν οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το έκτακτο επίδομα που θα δοθεί στους χαμηλοσυνταξιούχους στα μέσα Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο θα υπάρξει έκτακτο βοήθημα, έκτακτη υποστήριξη για τους συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις, οι οποίοι δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις λόγω της προσωπικής διαφοράς. Είναι μια μικρή βοήθεια, μια ανακούφιση για εκείνους τους συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις. Βέβαια, κάθε χρόνος που περνάει, η προσωπική διαφορά μειώνεται. Στη βαρέτρα της κυβέρνησης βρίσκονται και οι μειώσεις των φόρων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει πως η πορεία της οικονομίας θα καθορίσει και ενδεχόμενες πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τους πολίτες. Αλλά στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα ψηφιστεί σε λίγο, υπάρχουν 12 επιπρόσθετες μειώσεις φόρων. Με σημαντικότερη την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα και όχι μισή όπως είχαμε καταρχάς προγραμματίσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εργοδότες και εργαζόμενους. Εφημερίες του ΕΣΥ. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Οριστική.
τόσο η οικονομία πηγαίνει καλά και τα δημόσια οικονομικά είναι σταθερά, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Παράλληλος στόχος μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 950 ευρώ είναι και η αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τα 1500 ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027. Τη δεύτερη τετραετία, η πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση των μισθών. Όχι μόνο του κατώτατου, αλλά και του μέσου μισθού. Ο μέσος μισθός, αν θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση, επειδή για τον κατώτατο μπορούμε να είστε σίγουροι γιατί το νομοθετούμε εμείς. Για το μέσο μισθό πρέπει να δούμε την πορεία συνολικά της οικονομίας. Η άποψή μου, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πάνω από τα 1500 ευρώ τελικά ο μέσος μισθός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο συντελεστή ΦΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση του έως το 2027, ενώ τόνισε πως το βάρος θα δοθεί στη μεσαία τάξη. Μπορώ να σας πω όμως τι με απασχολεί εμένα περισσότερο και που θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας. Μεσαία τάξη και η επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία, τεκμήρια. Υπάρχουν στρεβλώσεις τις οποίες πρέπει να δούμε. Τελευταίος θα έβαζα το ΦΠΑ στη λίστα των παρεμβάσεων. Έχουμε ακόμα 2 χρονιές. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την οικονομική ενίσχυση στα επιβαρημένα νοικοκυριά θα συνεχιστούν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις έως το 2027. Τώρα το έκτακτο δώρο των Χριστουγέννων το περιμένουν πολλοί. Είναι μαζί μου η Θεοδώρα Ζαγανάκου για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ σου, Θεοδώρα. Ποιοι, πόσο και πότε θα το λάβουν αυτοί και πόσοι θα είναι αυτοί που θα το λάβουν αυτό το έκτακτο δώρο Χριστουγέννων. Αλεξάνδρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα αυτό. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Αφορά λοιπόν σε 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, η οποία όπως γνωρίζουμε λειτουργεί και ως κόφτης για την αύξηση των συντάξεών τους. Μια μεγάλη κατηγορία λοιπόν και έχουν του επιδόματος και πιο συγκεκριμένα όσοι έχουν συντάξει με αποδοχές έως 1.600 ευρώ. Με το ύψος του επιδόματος να κυμαίνεται από 100 έως και 200 ευρώ, ενώ η ενίσχυση θα κλιμακώνεται με βάση το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης αλλά και τις προσωπικές διαφοράς. Να πούμε για το τέλος, Αλεξάνδρο, ότι εκτός από αυτό το έκτακτο επίδομα θα δοθεί και φέτος το επίδομα των Χριστουγέννων που αφορά τις πολύ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σίγουρα αυτά τα χρήματα τα περιμένουν πώς και πώς για να κάνουν καλύτερα Χριστούγεννα όσοι δικαιούνται αυτό το επίδομα. Θεοδώρα Ζαγανάκου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, σε νέους και νέες μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φεστιβάλ της ΟΝΕΔ που κλείνει τα 50 της χρόνια. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου παρακολουθεί τη συζήτηση και θα μας πει τα μηνύματα που έχει στείλει μέχρι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Σαφώς εστιασμένα προς τη νέα γενιά, με δεδομένο, Αλεξάνδρα, ότι το πολυπληθές γαλάζιο ακροατήριο έχει ως κεντρικό θέμα τους αγώνες της ΟΝΕΔ την τελευταία 50 χρόνια, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα υπόλοιπα μαθητικά και φοιτητικά δρόμενα. Είναι προφανές λοιπόν ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε εκεί τα μηνύματά του, ξεκινώντας προφανέστατα με την διακριτή αναφορά ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα όσα έλεγαν κάποιοι, όπως ανέφερε και υπογράμμισε αιχμηρά, ήταν πρώτη στις προηγούμενες εθνικές κάλπες, στις ηλικίες 17 έως 29 ετών, αλλά από εκεί και πέρα ξεδίπλωσε και άνοιξε και τη βεντάλια των πολιτικών που μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν τους νέους, πέραν του σπίτι μου 1 και 2 και των πολιτικών για τη στέγη. Και από εκεί και πέρα έκανε και διακριτή αναφορά στην επέκταση λειτουργίας του ωραρίου του μετρό για τις Παρασκευές, σε μια κίνηση που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς που εκείνες τις μέρες, ειδικά την Παρασκευή, απολαμβάνει την ανάπαυλα από την καθημερινότητα όλων των προηγούμενων ημερών, Αλεξάνδρα. Και βλέπουμε όση ώρα μας μιλάς εσύ, Γιώργο, και εικόνες και πλάνα από το φεστιβάλ αυτό της ΟΝΕΔ με παλιά στελέχη, με ανθρώπους που έχουν περάσει από την οργάνωση. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό, τον συνοδεύει ο νυν πρόεδρος της ΟΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, αλλά και παλιοί πρόεδροι στο πλευρό του, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιστρέφουμε σε σένα. Ναι, εμείς είμαστε το κόμμα, παρά τα όσα λέγανε κάποιοι, η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη στις εθνικές εκλογές και στις ηλικίες 17-24. Οι πολιτικές που αφορούν στην εργασία έχουν τόσο μεγάλη σημασία και αφορούν πρωτίστως τις νέες και τους νέους. Και όλες οι πολιτικές λοιπόν για το σπίτι μου, το 1, το 2, η υποστήριξη που δίνουμε στα ζητήματα στέγης αφορούν πρωτίστως τους νέους ανθρώπους. Αυτά είναι τα μεγάλα, μέχρι και τα μικρά. Διαπιστώσατε ότι παρατείναμε το ωράριο λειτουργίας στο μετρό.
κατά μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί, την Παρασκευή και το Σάββατο, ακριβώς γιατί να γνωρίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν και διασκεδάζουν θέλουν ένα γρήγορο, ασφαλή και φτηνό τρόπο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να γυρίσουν στο σπίτι τους. Πίσω σε εσένα, Γιώργο, γιατί πριν πάει στα γενέθλια της ΟΝΕΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε και για τον ή την επόμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού η συζήτηση αυτή έχει φουντώσει έντονα το τελευταίο διάστημα. Όμως, Γιώργο, εξαπέλυσε και διμέτωπη επίθεση τόσο στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, επέκτηνε αν θέλεις την στρατηγική επιλογή του αντιπάλου. Αυτός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως το κατέστησε σαφές και στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή, με βαριές αιχμές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στρίβει αριστερά το ΠΑΣΟΚ και ταυτοχρόνως επέκτηνε αυτές τις αιχμές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί από τη μία να κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής σε μια αιχμή, Αλεξάνδρα, που όπως αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά εδράζεται στη στάση που τήρησε το ΠΑΣΟΚ στα δύο τελευταία κοινοβουλευτικά δρόμενα, στην ψήφιση δηλαδή του νομοσχεδίου για το ΑΣΕΠ και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έστρεψε τα βέλη του και προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Αλεξάνδρα, λέγοντας χαρακτηριστικά και σε εξαιρετικά δεικτικό τόνο ότι πλέον οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι μάλλον έχει το τέλος που αρμόζει σε μια παράταξη που μοναδικό σκοπό είχε την ομή της εξουσίας, ενώ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την τελευταία παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, αναφέροντας χαρακτηριστικά και σε εξαιρετικά σκληρό τόνο ότι δεν μπορεί ο εντορχιστρωτής της σκευωρίας της Νοβάρτης να κουνάει το δάχτυλο προς εμάς για το κράτος δικαίου. Και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά στην Προεδρία της Δημοκρατίας, επέμεινε να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Απέφυγε να απαντήσει η Αλεξάνδρα ακόμη και στο εάν έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα προτείνει προκειμένου να διαδεχτεί ή ενδεχομένως να συνεχίσει τη θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο νεοκλασικό της Ηρώδου Αττικού. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αυτή η συζήτηση για τον ίδιο ανοίγει από τις αρχές της ερχόμενης χρονιάς, Αλεξάνδρα. Αν και κάποιοι, Γιώργο, την ίδια ώρα προεξοφλούν ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του ποιος θα είναι ο ή η επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Ναι. Θα σου θυμίσω βέβαια ότι αντιστοίχως και στην προηγούμενη προεδρική εκλογή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δημιουργήσει ακριβώς την ίδια αίσθηση έως ότου καταλήξει προφανέστατα στον ευνηδιασμό με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, μια εξέλιξη η οποία έγινε γνωστή στους στενούς του συνεργάτες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και μάλιστα μέχρι να γραφτεί το σχετικό μήνυμα το τηλεοπτικό από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν αφήσει και τα τηλέφωνά τους σε διαφορετικό χώρο, Αλεξάνδρα. Λίγοι μήνες έμειναν, θα δούμε λοιπόν αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ή όχι. Σε ευχαριστώ πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, το σχετικό απόσπασμα με τις επιθέσεις του Πρωθυπουργού σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Για την τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα να πούμε μια κουβέντα μόνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή έγινε λίγες μέρες αφού του βγήκαν οι κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες. Δεν θέλω να πω τίποτα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο άνθρωπος που υπήρξε ο ενορχιστρωτής της υπόθεσης αυτής. Γιατί δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος που μπορεί να αμφιβάλλει ότι η υπόθεση αυτή ήταν στημένη κεντρικά από το Μέγαρο Μαξίμου. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν χρειαζόμαστε καμία εξεταστική για να μας τα πει και οι ευθύνες αποδόθηκαν. Να έχει το άνθρωπος αυτός τώρα να μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Επιτρέψτε μου, πάει λίγο πολύ. Καταλαβαίνω γιατί ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί ενδεχομένως να πάει σε μια αντιπολίτευση που να είναι πολύ κοντά στο όχι σε όλα. Νομίζω ότι κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας το ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει. Στρίβει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Γι' αυτό και συχνά μπορεί να αποκαλώ το ΠΑΣΟΚ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει όμως δεν μπορεί ταυτόχρονα να κλείνει το μάτι σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να παρουσιάζεται ως προοδευτικός μεταρρυθμιστής που απευθύνεται στο μεσαίο χώρο. Στα όπλα, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή συνέδρων. Η σημερινή μάχη θεωρείται κρίσιμη εν ώψη του έκτακτου συνεδρίου που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, η κόντρα μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και Κουμουνδούρου φουντώνει, με τον έκτοτο πρόεδρο να καταγγέλει αλλίωση του εκλογικού σώματος για fake news, απαντά η Κουμουνδούρου. Με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με τον Στέφανο Κασελάκη να κάνει λόγο για αλλίωση του εκλογικού σώματος και την Κουμουνδούρου να αντιδρά κατηγορώντας τον για προσπάθεια ρευστοποίησης του κόμματος και προσωπική ατζέντα.
Εάν δεν ψηφίσετε για συνέδρους αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα με αφήσουν να είμαι υποψήφιος. Ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποκλεισμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουν κερδίσει η γραφειοκρατία και οι μηχανισμοί αντί η φωνή σας. Έχουμε την δύναμη της ψήφου, την δύναμη της δημοκρατίας. Είναι πρωτοφανή τα όσα επιχειρεί ο Στέφανος Κασελάκης με fake news. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει τη δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που δεν έχουν διανοηθεί ούτε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Μοναδικός του στόχος η απαξίωση και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και πρόθεσή του η ενίσχυση του δικού του νέου κόμματος. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε νέα πειρά μιλώντας για παράλληλο μηχανισμό εντός και εκτός του κόμματος και καταχρηστικές διαδικασίες, με τους πολιτικούς αντιπάλους του να του υπενθυμίζουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ισχύουν για όλους. Σε εξέλιξη απόπειρα αποκλεισμού ολόκληρου του νομού Φωκίδας από τις εκλογές συνέδρων. Μην πτωηθεί κανείς. Ψηφίζουμε όλες και όλοι. Είμαστε περισσότεροι. Η δημοκρατία θα νικήσει. Αυτό το οποίο είναι ανεκτίμητο και είναι αυτό το οποίο διεκδικώ να αποκαταστήσουμε. Είναι η περηφάνεια για το κόμμα μας. Αυτό που λέμε το ήθος της αριστεράς. Αυτά δυστυχώς κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν να λιωθούν. Την τελευταία περίοδο το νιώθουμε έντονα. Χρεώθηκα από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να είμαι εισηγητής στην οργάνωση που είναι μέλος ο κ. Κασελάκης. Ναι. Το Περιστέρι. Τώρα, πώς γίνεται να είσαι μέλος στην οργάνωση του Περιστερίου και να μένεις κάπου αλλού, ο Θεός το ξέρει αυτό. Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις οργανώσεις μελών για την ανάδειξη συνέδρων. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν πάντα στα κόμματα και σε όλες τις διαδικασίες, κύριε Γιάννη. Ισονοσημασίας δηλαδή. Δυστυχώς, εδώ έχουμε μια ρητορική διχαστική, η οποία κόστησε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίσιμη διήμερη εσωκομματική κάλπη αναμένεται να διαμορφώσει τους συσχετισμούς για τη λήψη αποφάσεων στο επικείμενο συνέδριο, στο δρόμο για την εκλογή νέου Προέδρου. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Κρικέλλας για να δούμε μαζί την όλη εκλογική διαδικασία. Δημήτρη, πώς εξελίσσεται μέχρι αυτήν την ώρα και πότε κλείνουν οι κάλπες? Κύριε Αλεξάνδρα, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε επεισοδιακά τουλάχιστον στην οργάνωση του Αγίου Δημητρίου, καθώς η πλειοψηφία καταγγέλει το στρατόπεδο Κασελάκη για νοθεία. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο συντονιστής της τοπικής, ο οποίος είναι κοντά στον Στέφανο Κασελάκη, φέρεται να επιχείρησε να ρίξει επιπλέον φάκελο μέσα στην κάλπη. Κάτι το οποίο έγινε αντιληπτό από άλλα μέλη. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια, μια γυναίκα η οποία επιχείρησε να επικοινωνήσει όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί με την Κουμουνδού, ο συγκεκριμένος συντονιστής να της αρπάξει το κινητό στο χέρι, ενώ ένα δεύτερο μέλος το οποίο αντέδρασε για αυτό το οποίο είδε να συμβαίνει μπροστά του, φαίνεται ο συντονιστής να χειροδίκησε εναντίον του. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία στον Άγιο Δημήτριο έχει διακοπεί, έχει μάλιστα κληθεί και η αστυνομία προκειμένου να υποβληθεί μήνυση, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ράνια Σβίγκου. Α, με πολλές εντάσεις δηλαδή εξελίσσεται μέχρι αυτή την ώρα αυτή η εκλογική διαδικασία για τους συνέδρους. Τι ώρα πάμε να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν όσοι θέλουν? Αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό, Αλεξάνδρα, είναι ότι αυτή η κρίσιμη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων, καταρχήν αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα όσοι έχουν γραφτεί μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και επίσης τα ονόματά τους είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό Μελών. Επίσης υπάρχει μια οικονομική υποχρέωση της τάξης των 2 ευρώ από την οποία εξαιρούνται άνεργοι αλλά και ομάδες οι οποίες ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και επίσης είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι σε εξέλιξη σήμερα αλλά και αύριο από τις 10 το πρωί ως και στις 6 το απόγευμα, ενώ σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να δοθεί παράταση, αυτή δεν θα ξεπερνά τη μία ώρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Τον Γιάννη Αντετοκούμπο είχε στόχο το νέο ρατσιστικό παραλήρημα του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τρεις μέρες πριν από τις Αμερικανικές εκλογές, σε ομιλία του στο Μιλγουόκι, σε μια πολιτεία που λατρεύει τον Greek Freak. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών αμφισβήτησε την καταγωγή του Γιάννη Αντετοκούμπο, ζητώντας από τους υποστηρικτές του να τον ψηφίσουν για να γίνει ξανά η Αμερική σπουδαία. Την ίδια ώρα, η διάσημη τραγουδίστρια Cardi B εμφανίστηκε στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις σε συγκέντρωση στο Wisconsin. Ρατσιστική επίθεση στον Γιάννη Αντετοκούμπο εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας την ελληνικότητά του σε συγκέντρωση στο Μιλγουόκι, στην έδρα των Bucks της ομάδας του αστέρα του NBA. Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player. Do you agree? And tell me, who has more Greek in him, the Greek or me? I think we have about the same, right? Ο Τραμπ
σε ένα ακόμη παραλήρημα ρατσισμού και ξενοφοβίας, εξίσωσε την ελληνικότητα του Γιάννη Αντετοκούμπο με την ανύπαρκτη δική του και ζήτησε από τους υποστηρικτές του να τον ψηφίσουν για να γίνει ξανά η Αμερική σπουδαία. He's a great player, maybe the best player in the NBA actually. He may be the best player. He's supposed to be a very good guy too, but with your help we're going to defeat Kamala Harris and we're going to make America great again. Η διάσημη τραγουδίστρια Cardi B εμφανίστηκε στο πλευρό της Kamala Harris σε συγκέντρωση στο Wisconsin. Just like Kamala Harris, I too have been the underdog. I've been underestimated. My success belittled and discredited. Let me tell you something. Let me tell y'all something. Women have to work 10 times harder, perform 10 times better, and still people question us how we got to the top. Η Cardi B, η οποία είχε στηρίξει τον Bernie Sanders το 2020, δήλωσε πως ο μόνος λόγος που θα ψηφίσει στις αμερικανικές εκλογές είναι η Kamala Harris. I wasn't going to vote this year. I wasn't. But Kamala Harris joining the race, she changed my mind. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε σύνθημα νίκης. Okay, Wisconsin, 4 days left in probably one of, if not the most consequential elections of our lifetime, and we have work to do still. We have a lot of work to do, but we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joy. Σε επιφυλακή έχει τεθεί η Εθνοφρουρά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, όπου την περασμένη εβδομάδα πυρπολήθηκαν κουτιά στα οποία οι πολίτες κατέθεταν τα ψηφοδέλτιά τους. Στην Ουάσιγκτον δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που οχυρώνονται βάζοντας ξύλινες κατασκευές μπροστά από τα γραφεία τους υπό τον φόβο επεισοδίων την ημέρα των εκλογών. 3-24 ώρα λοιπόν πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, με το αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο και τις δημοσκοπήσεις να είναι στην κόψη του ξηραφιού για Χάρις και Τραμπ. Ωστόσο, Βάσο Μητρομάρα, πολιτεία κλειδί που φαίνεται να βγάζει πρόεδρο, είναι η Πενσιλβάνια, στην οποία διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα η Χάρις. Ναι, Αλεξάνδρα, και σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Washington Post για την πολιτεία Πενσιλβάνια, που θεωρείται και μία από τις πολιτείες κλειδιά, η Κάμαλα Χάρις έχει ελαφρύ προβάδισμα και συγκεκριμένα συγκεντρώνει 48% έναντι 47% που συγκεντρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με την εκλογική αναμέτρηση να αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο ντέρμπι. Να πούμε ότι η Πενσιλβάνια είναι πολύ πιο πιθανό να ανατρέψει τις εκλογές από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία κλειδί, καθώς έχει περισσότερες εκλογικές ψήφους, δηλαδή συγκεκριμένα 19 από οποιοδήποτε άλλο πεδίο μάχης. Και οι κάτοικοι της Πενσιλβάνια συνήθως επιλέγουν νικητές ψηφίζοντας 10 από τους τελευταίους 12 νικητές του Λευκού Οίκου. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Ρεπουμπλικανός που κέρδισε την Πενσιλβάνια από την δεκαετία του 1980 στις εκλογές του 2016 και ο Biden, ο οποίος κατάγεται από το Σκράντον της Πενσιλβάνια, ανέτρεψε την τάση το 2020 με την πολιτεία να τον βάζει πάνω από το όριο των 270 ψήφων που απαιτείται για να κερδίσει τις εκλογές. Να πούμε επίσης ότι η Πενσιλβάνια είναι σημαντική για τον Τραμπ προσωπικά, καθώς εκεί έγινε και απόπειρα δολοφονίας, ενώ μιλούσε στη συγκέντρωση στο Butler στις 14 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, Αλεξάνδρα, να αναφέρουμε ότι περισσότεροι από 68 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει μέχρι αυτή την ώρα. Έχουν ήδη ψηφίσει, λοιπόν, με επιστολική ψήφο. Μας εξήγησες γιατί η Πενσιλβάνια είναι μια πολιτεία κλειδί. Έχουν και ένα πολύπλοκο εκλογικό σύστημα στην Αμερική. Βάσο Μητρομάρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη ένας να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Μποφίλιος για να μας πεις, Δημήτρη, περισσότερα. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε συγκεκριμένα ανάμεσα στα χωριά Δήμητρα και Ελευθέριο λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα τρακτέρ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλα δύο αυτοκίνητα. Στο σημείο έφτασαν αμέσως το ΕΚΑΒ, η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί για να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα οχήματα. Από το δυστύχημα, ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ ακόμα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Λίγο αργότερα κατέληξε και ο δεύτερος τραυματίας, ενώ ο τρίτος χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή, όπου το τρακτέρ έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ το αυτοκίνητο από τη σφοδρή σύγκρουση κατέληξε τουμπαρισμένο σε παρακείμενο χωράφι. Βλέπουμε και τις εικόνες στις οθόνες μας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το αστυνομικό τμήμα της Αγίας.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Άφαντοι κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι δράστες της δολοφονίας του 5χρονου αγοριού που τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρες κοντά σε καταβλισμό. Η ανθρωποκτονία αποδίδεται σε βεντέτα, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είχαν διαφορές για υποθέσεις ναρκωτικών, με τον πατέρα του παιδιού να το αρνείται. Θύμα μια οικογενειακή βεντέτα έπεσε το 5χρονο αγοράκι που έχασε τη ζωή του από μια σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι την ώρα που βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέσα στο αυτοκίνητό του στο Μαρκόπουλο. Βρήκαν κάλικες λοιπόν, πυροβόλησαν κατά το αυτοκίνητο, λένε οι πληροφορίες ότι στην αρχή βγήκε έξω ο οδηγός, ο πατέρας του παιδιού. Διαπληκτίστηκαν, μπήκε μέσα και άρχισαν να πυροβολούν. Οι διαφορές των δύο οικογενειών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να αφορούσαν ναρκωτικές ουσίες. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα μεταξύ των τσιγκάνων. Κάποιοι μιλάνε για τσιγκάνους ελίτ, που εκεί έχουμε και τους καταβλισμούς. Στους καταβλισμούς, βεβαίως και δεν είναι όλοι παραβατικοί. Έτσι, υπάρχει όμως ένα μέρος που μένουν στους καταβλισμούς. Επιτρέψτε μου την έκφραση, που λειτουργούν σαν ταβαντζίδες των υπολείπων νομιμοφρόνων. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, 2 με 3 φορές είχαν ξαναβγεί όπλα σε αυτήν την βεντέτα. Είχαν τάλματα σύλληψης, είχαν συλληφθεί, είχαν κατηγορίες για απόπειρες ανθρωποκτονίες. Έχουν κάποιους από αυτούς, ένας από αυτούς, από ό,τι φαίνεται αυτός που πυροβόλησε. Βγήκε, έκανε 2 χρόνια και βγήκε. Και οι δύο οικογένειες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία. Ο πατέρας του 5χρονου αγοριού είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά και αποφυλακίστηκε πριν λίγες ημέρες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δράστες είχαν τη συγκεκριμένη πληροφορία και βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν. Ήταν μια ενέδρα. Αυτοί είχαν μεταξύ τους προηγούμενα. Έχουν πυροβοληθεί 2-3 φορές. Έχουν πυροβοληθεί 2-3 φορές μεταξύ τους. Για ναρκωτικά κλπ. Ο πατέρας του άτυχου αγοριού, μετά την είδηση του θανάτου, είπε στους αστυνομικούς ότι μέσα στο λευκό αυτοκίνητο που άνοιξε πυρ κατά της οικογένειάς του επέβαιναν 5 άτομα. Οι δράστες τους ακολούθησαν για αρκετή ώρα, ωστόσο ο ίδιος το αντιλήφθηκε όταν έστρεψε στο χωματόδρομο και αναγκάστηκε να κόψει ταχύτητα. Τότε όμως ήταν αργά για να αντιδράσει. Στο αυτοκίνητο είχα μαζί μου τη γυναίκα μου που είναι 8 μηνών έγκυος, την ανήλικη κόρη μου και το γιο μου 5 ετών. Τότε που ελάττωσα την ταχύτητα του αυτοκίνητου, είδα πίσω ακριβώς να σταματάει ένα λευκό αυτοκίνητο, να κατεβαίνουν από αυτό κάποια άτομα και να πυροβολούν το αυτοκίνητό μου. Εγώ μπόρεσα να διακρίνω τα άτομα που πυροβόλησαν προς τα μάξι μου. Μόλις άρχισε να δέχεται τον έναν πυροβολισμό μετά τον άλλον, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο πατέρας του παιδιού πάτησε τον γκάζι για να φύγει. Το αμάξι είχε γεμίσει με το αίμα του μικρού παιδιού, η ανήλικη κόρη του είχε παγώσει, ενώ η σύζυγός του και μητέρα του 5χρονου προσπαθούσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν στο κέντρο υγείας Μαρκοπούλου, που απήχε μόλις λίγα λεπτά από το σημείο. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο με την οικογένειά του έχει κάποια βεντέτα με τα συμπεθέρια μου. Επιθυμώ την ποινική τους δίωξη. Το κακό που μου έκαναν είναι πολύ μεγάλο. Σκότωσαν το παιδί μου. Ο φερόμενος ως δράστης είναι και αυτός πατέρας 3 ανήλικων παιδιών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των συνεργών συνεχίζονται, καθώς παραμένουν άφαντοι. Νεκρή μέσα στο σπίτι της έπειτα από φωτιά βρέθηκε μια γυναίκα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με γείτονες Γιώργο Μαρκόπουλε, πριν από τη φωτιά ακούστηκε μια έκρηξη και το ανακριτικό τώρα τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει από πού προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Καλησπέρα. Λίγο μετά τις 6 σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά σε ισόγεια κατοικία ενός διόροφου κτηρίου στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών της Αγίας Τριάδας εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Στο σημείο άμεσα έσπευσαν 2 οχήματα πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα ασθενόφορο του ΕΚΑΒ και καθώς και ένα όχημα του ΒΔΕ. Μόλις εισήλθαν λοιπόν στο διαμέρισμα οι πυροσβέστες και αφού κατέσβησαν την φωτιά εντόπισαν την απανθρακωμένη σωρό μιας 59χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με τους γείτονες, πριν την φωτιά ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος, μια έκρηξη αν θέλετε, χωρίς να μπορεί κανένας να προσδιορίσει τα αίτια από τα οποία προήλθε. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει λοιπόν όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προκλήθηκε η φωτιά για να βγει και το συμπέρασμα πώς συνέβη το γεγονός και έχασε τη ζωή της αυτή η άτυχη γυναίκα. Αυτό το τραγικό περιστατικό, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα αλλάζουμε με θέμα. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι επιστήμονες, καθώς σε αρκετά νησιά της χώρας έχει να βρέξει περίπου 200 μέρες. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, τι δείχνουν τα στοιχεία που έχεις για την ανομβρία στη χώρα? Πράγματι, Αλεξάνδρα, διανύουμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα ανομβρίας σε μεγάλο μέρος χώρας.
όπου αγγίζει μερικές περιοχές, ειδικά στο νότιο Αιγαίο, έχουν να δουν σχεδόν 6,5 μήνες αξιόλογη βροχή. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, όπως καταλαβαίνουμε, από το άνοιξη ουσιαστικά μέχρι και τώρα. Θα δούμε χαρακτηριστικά στην Άξο, έχει να δει αξιόλογη βροχή η Άξο σε 196 μέρες, σχεδόν 6,5 μήνες δηλαδή. Να. Το ίδιο περίπου ισχύει και για την ΚΟ. Έχει να βρέξει αξιόλογα περίπου 196 μέρες. 196 μέρες δηλαδή ανομβρίας. Και η Σαντορίνη, στις Κυκλάδες πάλι, έχει να βρέξει σχεδόν 6 μήνες περίπου. Οι ημέρες είναι 160 που έχει να βρέξει αξιόλογα. Αλλά και εδώ στην Αττική διανύουμε ένα μεγάλο διάστημα ανομβρίας. Στην Ανάβησο, ειδικά δηλαδή στην Νότια Αττική, έχει να βρέξει περίπου 121 μέρες. Δηλαδή, μιλάμε για 4 μήνες, 121 μέρες, τουλάχιστον δηλαδή 4 μήνες, έχει να βρέξει σημαντικά αξιόλογα, έτσι ώστε να ποτιστεί το έδαφος και να βρέξει σημαντικά εδώ και καιρό. Ναι, και αντιλαμβανόμαστε τώρα τι σημαίνει αυτό για τα νησιά που μας περιέγραψες, όπως είναι η Νάξος, όπως είναι η Σαντορίνη, νησιά που έχουν παραγωγή, τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες και την παραγωγή τους που έχουν και τι σημαίνει αυτό μετά και για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, έτσι, των προϊόντων. Έτσι, θα συνεχιστεί η ανομβρία τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, σε περισσότερους από 200 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή στην Βαλένθια, ενώ κανείς δεν γνωρίζει τον αριθμό των αγνοωμένων, γεγονός που καταδεικνύει και το μέγεθος της καταστροφής. Την ίδια ώρα έρχεται νέα προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας για νέο κύμα κακοκαιρίας, Βάσο Μητρομάρα. Ναι, και να ξεκινήσουμε, Αλεξάνδρα, με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέντρο Σάντσεθ, πριν από λίγη ώρα. Και μάλιστα να πούμε ότι έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από 205, μιλάμε αυτή τη στιγμή, 211 νεκρούς. Τώρα, οι εκτεταμένες πλημμύρες στην Ισπανία έχουν πυροδοτήσει και κύμα αλληλεγγύη σε όλη τη χώρα, με εκατοντάδες ανθρώπους να φτάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της λάσπης. Τουλάχιστον 5.000 στρατιώτες και άλλοι 5.000 αστυνομικοί, αλλά και εργαζόμενοι στην πολιτική προστασία έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν περιφερειακά και τοπικά στελέχη έκτακτης ανάγκης στην αναζήτηση πτωμάτων και επιζώντων, αλλά και να παράσχουν βοήθεια. Να πούμε επίσης πως πριν από λίγη ώρα, η εφημερίδα El Diario αποκάλυψε πρακτικά τη σύσκεψη του ενίου στο νηστικού κέντρο επιχειρήσεων στη Βαλένθια για τη διαχείριση της κρίσης. Τώρα, στα πρακτικά, αυτά γίνεται λόγος για 1.900 αγνοούμενους μετά τις φωνικές πλημμύρες στην Ισπανία. Κάτι το οποίο διέψευσε και η πρόεδρος της Βαλένθια. Μάλιστα, στα συγκεκριμένα πρακτικά, Αλεξάνδρα, αναφέρεται ότι έχουν εντοπιστεί ακόμα και 70 πτώματα, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στον απολογισμό των 211 πλέον νεκρών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς ορισμένες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες είναι ακόμα αφρόστες, αλλά έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας στα νοτιοδυτικά της Ισπανίας, Αλεξάνδρα. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, Βάσο? Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, ο αριθμός των νεκρών έστω και σταδιακά ολοένα και αυξάνεται, και τι θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών με βάση και όλα όσα λέγονται, με βάση και τα στοιχεία αυτά που δίνονται για τον αριθμό των αγνοωμένων. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, γιατί η τραγωδία σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Novi Sad στη Σερβία, όταν κατέρευσε τμήμα οροφής με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, Σπύρο Μουζακίτη. Ακριβώς, Αλεξάνδρα, στους 14 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τμήματος της οροφής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Novi Sad. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 3 τραυματίες και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι 2 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ενώ σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ζήτησε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για το περιστατικό. Ενώ στη Σερβία έχει κηρυχθεί σήμερα η μέρα πένθους για την πολύ νεκρή τραγωδία, Αλεξάνδρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο Μουζακίτη. Ο εφιάλτης της οπλοκατοχής και της τυφλής βίας επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα στη βραδιά του Halloween, σε κεντρικό σημείο του Ορλάντο της Φλόριντα και εν μέσω εορτασμών των μεταμφιεσμένων, ένας 17χρονος άνοιξε πυρ, με συνέπεια 2 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη 6 τραυματίστηκαν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με την Ιωάννα Τρούμπα. Μην χάσετε στις 6 το Πάμε Γήπεδο με την Ελένη Μαρκάτη. Αναλυτικά όλα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Νικόλ Ποφάντη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.